Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα σήμανε και όλα πλέον κυλούν αντίστροφα στην πορεία για την κάλπη της 21ης Μαΐου. Ο Πρωθυπουργός μετέβη στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ζήτησε τη διάλυση της Βουλής, θέτοντας από την πλευρά του και το συνολικό διακύβευμα, εστιάζοντας στο σταθερότητα ή ακυβερνησία. Το πολιτικό σκηνικό πλέον μπαίνει σε μια τροχιά όπου τα κόμματα θα αναμετρηθούν στο προγραμματικό πεδίο, με πολλά παράλληλα ζητήματα να τίθενται επιτάπητος και με κρίσιμο να είναι το θέμα της επόμενης ημέρας. Τον φάκελο της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία ζητείται η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη εκλογών, παρέδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου, θέτοντας την χώρα και επίσημα σε προεκλογική περίοδο. Οι εκλογές είναι μια μεγάλη γιορτή δημοκρατίας. Αυτό το οποίο θέλω να ευχηθώ, καθώς ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, είναι να υπάρξει μια γόνιμη αντιπαράθεση επιχειρημάτων, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να κρίνουν με νυφαλιότητα ποιος πρέπει να τους κυβερνήσει την επόμενη τετραετία. Να μείνουμε μακριά από τοξικότητες, από ακραίες και πολιτικές συμπεριφορές, που νομίζω ότι δεν ταιριάζουν και στο γενικότερο κλίμα των καιρών. Οπότε η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι πια στη διάθεσή σας. Το διάταγμα για την διάλυση της Βουλής θα θηροκολληθεί σήμερα το απόγευμα και από αύριο το πρωί επίσημα το ρολόι μετράει αντίστροφα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Εύχομαι να έχουμε μια ήρεμη και γόνιμη προεκλογική περίοδο για το καλό της χώρας. Λίγο αργότερα στο διάγγελμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στον εθνικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά και στην αναγκαιότητα της πολιτικής σταθερότητας. Δημιουργήθηκαν σχεδόν 300.000 νέες θέσεις εργασίας και η εθνική μας οικονομία αναβαθμίστηκε 12 φορές, ώστε η χώρα να βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Εξέλιξη που με τη σειρά της θα σημαίνει και φθηνότερο δανεισμό για την ελληνική δημοκρατία, για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα νοικοκυριά μας. Ο εθνικός αυτός στόχος, σε συνδυασμό με την ανάγκη ισχυρής εκπροσώπησης του τόπου διεθνώς, επιβάλλουν πολιτική σταθερότητα σε ορίζοντα τετραετίας. Υπάρχουν φυσικά και αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πάμε να τα δούμε αυτά μαζί με τη συνάδελφο της Τριάντου, που είναι στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο του από τα Μουδανιά, εκεί όπου βρίσκεται και περιοδεύει. Έγινε μία επίθεση στα πεπραγμένα της τετραετίας. Ο κύριος Τσίπρας είπε συγκεκριμένα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινδυνολογεί, λέει ψέματα, κινδυνολογούν όσοι αισθάνονται ότι έρχεται η ΙΤΑ, καθώς χαρακτηρίζει αυτή την εκλογική διαδικασία πολύ καθοριστική, θεωρεί ότι θα έρθει η ώρα της αλλαγής. Καυτηρίασε τα όσα δεν έχουν γίνει κατά την θητεία του. Αντίδραση είχαμε και από τον κύριο Χαρίτση, ο οποίος αναφέρθηκε και στα όσα υπόθηκαν για τα έργα εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Θα πάμε σε αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με το γενικό πλαίσιο, δηλαδή το πλαίσιο των κομμάτων, τι άλλο έχουμε. Είχαμε αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία, ζήτησε από τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη στον διχασμό, να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ Κινάλ για αυτή την, σε αυτές τις κάλπες. Απίφθινε ένα κάλεσμα γενικότερο στους πολίτες. Στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς να γυρίσουν την πλάτη, στον διχασμό, όπως σου είπα, στις οικονομικές επιλογές που ενισχύουν τους φόρους και, και δεν ελαφρύνουν την κοινωνία. Αντίδραση και από το ΚΚΕ είχαμε με αφορμή την προκήρυξη των εκλογών. Ο κύριος Κουτσούμπας σε δήλωσή του σχετικά με την επίσημη προκήρυξη είπε ότι ένα δυνατό ΚΚΕ θα είναι και πιο αισιόδοξο και ανατρεπτικό το μήνυμα το οποίο μπορεί να σταλεί στην κυβέρνηση τώρα. Απέναντι σε παλιές γνωστές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, χρεοκοπημένες συνταγές των άλλων κομμάτων. Σε τοπικό πια επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο είχαμε κριτική σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ στη Μεσσηνία και στην ανακοίνωση φυσικά των όσων υπήρξαν. Στα έργα εστιάζουν πάρα πολύ και στην δήλωσή του ο κύριος Χαρίτσης μιλά για έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επί της ουσίας δεν έγιναν ποτέ. Λέει πάρα πολύ συγκεκριμένα μια φράση: η επιτελική ανικανότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη έρχεται στο τέλος της. Ευτυχώς σύντομα έχουμε, σε λίγες εβδομάδες θα αποτελεί παρελθόν. Μιλά για αεροδρόμιο, μιλά για φιλιατρινό φράγμα, μιλά για πάρα πολύ συγκεκριμένα οδικά έργα όπως ο άξονας Καλαμάτα, Ριζόμυλος, Πύλο Μεθόνη. Πύλος Μεθόνη είναι 4 χρόνια
χρόνια διακυβέρνησης, όπως λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά, 4 χαμένα χρόνια για την Μεσσηνία και πια από την, από την τοπική επιτροπή του ΚΚΕ Μεσσηνίας επίσης εστιάζουν σε αυτά τα ζητήματα, από την αγροτική οδοποιία μέχρι τα εργασιακά, τα οποία δεν έχουν βρει λύσεις. Μιλούν για την αιώνια πια διαμάχη Νουδού ΣΥΡΙΖΑ και το ποιος έφερε τα μνημόνια στη χώρα, κρούν κόδωνα κίνδυνου και καλούν πάλι τους πολίτες να αντιδράσουν την ώρα της κάλπης. Και η ελληνική λύση για να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο, ναι. Στο γενικό, βεβαίως, είχε αναφορά σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Είπε για τον απολογισμό που έκανε στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, ο επικεφαλής του συνδυασμού, λέγοντας πως πάλι του έφταιγαν οι άλλοι, πολύ χαρακτηριστικά σου λέω, αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Βελόπουλος, πάντα αυτά είναι οι άλλοι και όχι αυτός. Μιλά για μείωση φόρων ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όταν η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο φόβο, όπως λέει, ειδικά στα καύσιμα. Μιλά για συντάξεις, μιλά για βασικούς μισθούς που ανέβηκαν, αλλά είναι ένα ίδιο παραμύθι, ίδιο ακριβώς παραμύθι το χαρακτηρίζει. Αυτή λοιπόν είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προφανώς θα μπουν και άλλα στην εξίσωση. Εσύ να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα οι προεκλογικοί τόνοι ανεβαίνουν, πλησιάζοντας προς τις κάλπες. Όπως βλέπετε, από τις οποίες πλέον μας χωρίζει κάτι λιγότερο από ένας μήνας. Υπάρχει ένας οδικός χάρτης, αρκετές διαφοροποιήσεις, για και μιλάμε για την κάλπη της απλής αναλογικής. Για πρώτη φορά, μην ξεχνάμε ότι θα έχουν δικαίωμα ψήφου οι Έλληνες στο εξωτερικό, ενώ οι 17άριδες θα πάνε στην κάλπη. Ένας μήνας απομένει πλέον για τις εκλογές 2023 της 21ης Μαΐου, με τον κρατικό μηχανισμό να μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία της προετοιμασίας. Οι εκλογές της 21ης Μαΐου θα δεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής. Όταν αλλάζουν οι εκλογικοί νόμοι, τίθενται ασφαλώς διάφορα νέα δεδομένα με τα οποία κανείς δεν έχει εξοικειωθεί. Ο πρώτος στη σειρά νόμος που θα εφαρμοστεί στις επερχόμενες εκλογές είναι η απλή αναλογική για τα κόμματα που λαμβάνουν από 3% και πάνω στην πράξη. Επομένως, προκειμένου να υπάρξει πλειοψηφία 151 εδρών, δεν απαιτείται μόνο εκλογικό ποσοστό πάνω από το 50%, αλλά και κάποιο μικρότερο ανάλογα με την αντιπροσωπευόμενη ψήφο. Σύμφωνα με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, για να αποκτήσει ένα κόμμα έδρες στη Βουλή θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ποσοστό τουλάχιστον 3% στο σύνολο της επικράτειας. Σημαντικό ζήτημα είναι τι θα ψηφίσουν στις εκλογές οι νέοι 17άριδες, 19άριδες, οι οποίοι ψηφίζουν για πρώτη φορά και αποτελούν περίπου το 4% του εκλογικού σώματος. Οι 17χρονοι που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά υπολογίζονται γύρω στις 112.097 και είναι ζήτημα προς τα που θα στραφούν. Σε αυτές τις εθνικές εκλογές θα μπορέσουν να ψηφίσουν για πρώτη φορά από τον τόπο διαμονής τους οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Η ψήφος των εκλογέων που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στα εκλογικά τμήματα θα μετράει ισότιμα στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα και επομένως για τη συνολική κατανομή των εδρών ανά την επικράτεια. Την ίδια ώρα, αλλαγές στον τρόπο εκλογής προέδρων και συμβουλίων στις δημοτικές κοινότητες θεσπίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ψηφίστηκε τη Μεγάλη Τρίτη και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Ειδικότερα από τις επόμενες δημοτικές εκλογές, τριμελές συμβούλιο θα έχουν οι δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 201 κατοίκους και άνω. Αυτή είναι η πολιτική προέκταση. Από την άλλη, υπάρχουν και τα υπόλοιπα ζητήματα. Ένα σπουδαίο έργο μπαίνει σε φάση υλοποίησης για τη Μεσσηνία. Περίμενε χρόνια η περιοχή και ευτυχώς που οι αναπτυξιακές προκλήσεις και δυνατότητες συμπαρασύρουν τα πάντα. Έτσι, όλα ορίμασαν και χθες έπεσαν οι υπογραφές για το Καλαμάτα Ριζόμυλο Σπήλος Μεθόνη. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, όπως και των εκπροσώπων του κατασκευαστικού ομίλου, για το μεγαλύτερο οδικό έργο ΣΔΙΤ στη χώρα. Και αναβάθμιση του άξονα αυτού μήκους περίπου 49 χιλιόμετρων, το οποίο θα περιλαμβάνει 3 διακριτά τμήματα. Να μην ξεχάσουμε όμως πως και αυτό το έργο είναι έργο που προωθήθηκε ενεργά από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά ολοκλήρωσε τμήμα των μελετών. Κατάφερε να εκδώσει περιβαλλοντικούς όρους και δρομολόγησε επί της ουσίας αυτό το έργο. Θυμηθείτε την περίοδο 12-14, προωθήθηκε πράγματι με ταχύς ρυθμούς
η ορίμανση των μελετών του οδικού άξονα Καλαμάτας Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Στα πλαίσια αυτά ολοκληρώθηκαν σε ελάχιστο χρόνο οι απαιτούμενες προμελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι για το μεγαλύτερο μέρος του άξονα και συγκεκριμένα για τα τμήματα Ριζόμυλος Πύλος και Πύλος Μεθόνη, ενός δηλαδή συνολικού μήκους 33 χιλιόμετρων. Επίσης, εκείνη την περίοδο στην κυβέρνησή μας εκπονήθηκαν οι μελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι για την κατασκευή της παράκαμψης πύλου, ενός πολύ σημαντικού έργου που έχω τη διαβεβαίωση, κύριε Υπουργέ, ότι θα προγραμματιστεί άμεσα και θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και Μεταφερών, ώστε να είναι ολοκληρωμένη τελείως η κατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλο Μεθόνη. Και που αυτός ο οδικός άξονας είναι, εν πάση περιπτώσει, και η τελική επιλογή. Άλλο χρόνο να χάσουμε δεν έχουμε και δεν μπορούμε. Χάρη στην σημαντική αυτή προσπάθεια έγινε σήμερα δυνατή η υπογραφή της σύμβασης από την κυβέρνησή μας, την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο δρόμος αυτός δεν θα είχε ποτέ φτάσει στο σημείο να δρομολογηθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή, το ενδιαφέρον, σε βαθμό μερικές φορές ξέρετε πόσο πεισματάρης είναι, του ιδίου του Αντώνη του Σαμαρά. Είναι δικό του έργο σε μεγάλο βαθμό. Ήταν αυτός ο οποίος σε πολύ δύσκολες συγκυρίες, όταν ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση, στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια, ορίμασε τις απαραίτητες μελέτες, ολοκλήρωσε τις περιβαλλοντικές μελέτες. Στη συνέχεια, για μία τετραετία, η τύχη αυτού του έργου, όπως και πολλών άλλων, αγνοείται. Βέβαια, για το πύργο, αγαπητέ Αντώνη, δεν αγνοείται ακριβώς η τύχη του. Πήραν ένα έργο το οποίο ήταν δρομολογημένο, το έσπασαν σε 8 κομμάτια, το δώσαν στον αγαπημένο τους εργολάβο με αντάλλαγμα να φτιάξει ΣΥΡΙΖΑ Channel. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Έπρεπε να έρθουμε εμείς στη συνέχεια, με πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ξεμπλοκάρουμε το έργο. Μένουμε εμείς αυτά, γιατί ήταν μια ξεχωριστή στιγμή χθες για την πόλη της Καλαμάτας, με όλες αυτές τις ιδιαίτερες αναφορές, χαρακτηριστικές αναφορές για τις αναπτυξιακές προκλήσεις, τις δυνατότητες και αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή, σε αυτή την πόλη. Είναι μαζί μας στην έκτη σύνδεσή μας και να τον καλησπερίσουμε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καλαινόπουλε. Νομίζω ότι η επίσκεψη αυτή τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του πρώην Πρωθυπουργού σας αφήνει με ένα πολύ θετικό πρόσημο και με πιο χειροπιαστά, να το πω έτσι, πράγματα πλέον. Γιατί από τη μία μπαίνει μπροστά ο δρόμος. Βεβαίως, όπως τα λέτε, είναι, κύριε Καλαινόπουλε, οι οδικοί άξονες αναφεσβήτητα αποτελούν ένα βασικό πυλώνα ανάπτυξης για κάθε περιοχή. Το ζήσαμε αυτό, άλλωστε με τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Τρίπολη-Καλαμάτα, πόσο γρήγορα αναπτύχθηκε έτσι, η περιοχή μας, πόσο γρήγορα είχαμε επισκέπτες περισσότερους εδώ. Τώρα πλέον μπορούμε να πούμε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση ότι η Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή μας. Καθώς έχουμε πλέον τη σύμβαση, υπογράφηκε η σύμβαση για τον αυτοκινητόδρομο Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Ένα έργο που το είχαμε οραματιστεί και εμείς, το ακούγαμε δεκαετίες τώρα, που με την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, τότε που ήταν ο ίδιος στο τιμόνι της χώρας, δρομολόγησε όλες τις εξελίξεις και φτάσαμε σε ένα σημείο και επιτρέψουν να πω ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτοκινητόδρομος. Ανέμενε στο τιμόνι της χώρας τότε. Σήμερα όμως με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και την εξέλιξη όλων αυτών, τις μελέτες που χρειάστηκε και τις εγκρίσεις, φτάσαμε τελικά σε αυτό το πολύ θετικό αποτέλεσμα. Έχουμε πλέον τη σύμβαση, έχουμε μπροστά μας συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, 4 χρόνια κατασκευαστικά, για να μπορέσει να υλοποιηθεί, να μπορέσουμε να έρθουμε κοντά με τη Δυτική Μεσσηνία. Και δική μας υποχρέωση είναι να πιέσουμε αλλά και να βοηθήσουμε ώστε να μην χαθεί ούτε μία επιπλέον ημέρα. Να φτιαχτεί γρήγορα ο αυτοκινητόδρομος που σίγουρα θα αναβαθμίσει, θα δημιουργήσει περισσότερη ανάπτυξη στη Μεσσηνία μας αλλά και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Κατανοώ και φαντάζομαι ότι σε όλο αυτό το πλαίσιο της παρουσίας και των δύο ισχυρών πολιτικών παραγόντων είχα τη δυνατότητα να θέσετε μία σειρά από ζητήματα. Νομίζω ότι επειδή βρισκόμασταν στο αεροδρόμιο και ήσασταν και εσείς εκεί, είδαμε και ακούσαμε και περιμένουμε πια ο επόμενος μεγάλος στόχος να είναι το αεροδρόμιο. Να δούμε αυτό το βήμα μέσα από την παραχώρηση. Προφανώς ακούσαμε ότι μπαίνουμε σε αυτή τη λεγόμενη δεύτερη φάση που θα καταλήξει μέσα στη χρονιά. Οπότε οριοθετείται εκεί ο μεγάλος στόχος, γιατί πολλά μικρά συμβαίνουν
Και πολλές φορές μπορεί να μην τους δίνουμε την αξία. Αλλά νομίζω ότι τα καταδεικνύετε και τα αναδεικνύετε εσείς και μέσα από τις κτηριακές υποδομές, στα σχολεία μας αλλά και αλλού. Και συμβαίνουν και έχουν ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Κύριε Κανελόπουλο, είναι γεγονός ότι όποτε ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την περιφέρεια, πυροδοτούνται θετικές εξελίξεις. Έργα σημαντικά που αφορούν τις υποδομές βγαίνουν στο προσκήνιο και βλέπουμε ότι αυτά στην πλειοψηφία του έχουν δρομολογηθεί. Όπως αναφέρατε, αυτό το αεροδρόμιο. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός τι είπε χτες? Είπε ότι η Καλαμάτα είναι μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες πόλεις της Ελλάδος. Ότι η Καλαμάτα, εδώ στην Καλαμάτα, συμπυκνώνεται όλο το αναπτυξιακό όραμα της κυβέρνησης. Ότι στη Μεσσηνία γενικότερα συντελείται ένα αναπτυξιακό μικρό θαύμα, ένα μικρό αναπτυξιακό θαύμα. Όλα αυτά, σε όλα αυτά θα προσθέσω εγώ ότι της Καλαμάτα, της πόλης μας, που είναι το εμπορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο της Νότιας Πελοποννήσου, της πρέπει ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο, ένα παλέντε σπορ, ένα όραμα που έχουμε, που το ακούμε από όταν είμαστε μικρά παιδιά. Και όλοι ξέρουμε πόσο πολύ θα βοηθήσει αυτή την πόλη που αγαπά τόσο πολύ τον αθλητισμό να φιλοξενήσει μεγάλα αθλητικά γεγονότα και γιατί όχι και σημαντικά ευρωπαϊκά γεγονότα. Τα θέσατε όλα αυτά τα ζητήματα και στην κατευθείαν συνάντηση που είχατε με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο έχετε εξαιρετική συνεργασία για πολλά ζητήματα. Λάβατε κάποια απάντηση? Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός τον έχω ενημερώσει, άλλωστε και τον πρώην Πρωθυπουργό τον έχω ενημερώσει, όπως και τον Πρωθυπουργό τον ενημέρωσα τον Ιούνιο κατά την επίσκεψή του στην Καλαμάτα για αυτό το θέμα και για άλλα ζητήματα. Μην ξεχνάμε, τον είχα ενημερώσει και για το θέμα του αγωγού ΦΥ 800, που με δική του παρέμβαση και με τη συνδρομή του Υπουργείου λύθηκε αυτό το θέμα και ο αγωγός θα κατασκευαστεί. Τον ενημέρωσα λοιπόν τον πρώην Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαμε για μια φορά ακόμα για αυτό το μεγάλο πολιτισμό. Το έχει αναλάβει προσωπικά ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε ελπίζουμε, εφόσον το έχει αναλάβει ο πρώην Πρωθυπουργός, το έργο αυτό, το τεράστιο έργο αυτό, με τη βοήθεια του Υπουργείου, με τη βοήθεια της περιφέρειας, με όλους μαζί, θα μπορέσει να υλοποιηθεί και πραγματικά να αναδείξει και να μπορεί η περιοχή μας να φιλοξενεί μεγάλους αγώνες. Φαντάζομαι ότι μέσα και από αυτή τη διαδικασία, ασχετά αν μπαίνουμε σε μια προεκλογική τώρα περίοδο, η Καλαμάτα δεν σταματά να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με αισιοδοξία. Γιατί ναι, μεν μπαίνουν σε προγραμματισμό και σε φάση σχεδιασμού και υλοποίηση όλα αυτά τα μεγάλα έργα, αλλά έχει μια τεράστια πρόκληση μπροστά της Καλαμάτα, την οποία εσείς τώρα πια, και όχι η κυριαρχική και μόνο κυβέρνηση, πρέπει να διαχειριστείτε αντίστοιχα. Και φαντάζομαι ότι αυτό μπορεί να μας αφήνει ένα σημαντικό ικανοποιητικό πρόσημο. Βεβαίως, όπως θα λέτε είναι. Είναι πέρα από τις πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις που έχουμε εξασφαλίσει για το Δήμο. Μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο τρίμηνο έχουμε ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια σε χρηματοδοτήσεις. 8 εκατομμύρια για τη διαχείριση νηματολάσπης, 9 εκατομμύρια για τα ψηφιακά υδρόμετρα, 5.580.000 για την επέκταση του δικτύου ακαθάρτων Μικρομάνη Άρη Σάμος, 918.000 για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολλητηρίου Καλαμάτας, τεράστιες χρηματοδοτήσεις. Το τελευταίο τρίμηνο είναι αυτές. Έχουμε μπροστά μας, όπως είπατε και εσείς, τον τεράστιο στόχο, τη μεγάλη πρόκληση να ολοκληρώσουμε το κλιματικό μας συμβόλαιο και να ξεκινήσει η νέα Δημοτική Αρχή από 1η-1η-2024 να υλοποιήσει αυτό το τεράστιο εγχείρημα. Ένα εγχείρημα που έρχεται να μετατρέψει την Καλαμάτα από μια σύγχρονη ελληνική πόλη που είναι σήμερα σε μια πρότυπη ευρωπαϊκή πόλη. Αυτός είναι ο στόχος μας. Το δουλεύουμε πάρα πολύ αυτό. Μάλιστα, την εβδομάδα μας έρχεται και Δευτέρα και Τρίτη. Θα βρεθούμε στην Αθήνα για αυτόν τον λόγο μαζί με συνεργάτες μου, γιατί έρχονται και ο υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα Mission, την Τρίτη συγκεκριμένα. Και θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά και τη Δευτέρα έχουμε συναντήσεις γύρω από αυτό. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να συντάξουμε ένα κλιματικό συμβόλαιο που θα λάβει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να ζητήσουμε παράταση όπως κάνουν άλλες πόλεις που είναι μέσα σε αυτό το δίκτυο, για να μπορέσουμε να τα υποβάλουμε και να είμαστε έτοιμοι από τον καινούριο χρόνο να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και μακάρι να υπάρχουν αυτές πάντα οι θετικές αναφορές και προκλήσεις για την πόλη της Καλαμάτας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήταν ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κύριος Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος μας περιέγραψε, μας μετέφερε και το πρόσημο που αφήνει η παρουσία των κυρίων Μητσοτάκη και Σαμαρά στην πόλη και τα θέματα που έθεσε για μία ακόμη φορά επιτάπητος, ζητώντας λύσεις, ζητώντας προοπτικές, αλλά και την υπόθεση της προοπτικής που έχει ανοίξει πλέον για τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα και η οποία είναι συγκεκριμένη μέσα από το πρόγραμμα αυτό των 100 κλιματικά έξυπνων και ουδέτερων πόλεων, στο οποίο μετέχει η Καλαμάτα και στο οποίο πρέπει συνολικά η Μεσσηνία, η Καλαμάτα αλλά και οι γύρω περιοχές να αγκαλιάσουν για να δούμε μια πολύ καλύτερη προοπτική να γίνεται πραγματικότητα το επόμενο διάστημα.
ή θα με αυτόν τον άξονα, τον άξονα που έχει να κάνει με τα έργα. Θα δούμε το πολιτικό τώρα μέρος των αναφορών που υπήρξαν από τον Πρωθυπουργό. Αναφορές λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο επίκεντρο τους είχαν τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, μια αναγνώριση σημαντική του συμβολή τόσο για τα έργα όσο και για την πορεία της χώρας. Ο δρόμος αυτός δεν θα είχε ποτέ φτάσει στο σημείο να δρομολογηθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή, το ενδιαφέρον, σε βαθμό μερικές φορές ξέρετε πόσο πεισματάρης είναι, του ιδίου του Αντώνη του Σαμαρά. Είναι δικό του έργο σε μεγάλο βαθμό. Αυτή ήταν μία μόνο από τις αρκετές αναφορές στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά από τον Πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνώρισε τη σημαντική του συμβολή για την πορεία μεγάλων έργων όπως το Καλαματαριζόμυλος Πύλος Μεθόνη και το Πάτρα Πύργος, αλλά και της ίδιας της χώρας. Ήταν αυτός ο οποίος σε πολύ δύσκολες συγκυρίες, όταν ήμασταν μαζί στην κυβέρνηση στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια, ορίμασε τις απαραίτητες μελέτες, ολοκλήρωσε τις περιβαλλοντικές μελέτες. Στη συνέχεια, για μια τετραετία, η τύχη αυτού του έργου, όπως και πολλών άλλων, αγνοείτο. Βέβαια, για το Πύργος, αγαπητέ Αντώνη, δεν αγνοείτο ακριβώς η τύχη του. Πήραν ένα έργο το οποίο ήταν δρομολογημένο, το έσπασαν σε 8 κομμάτια, το δώσαν στον αγαπημένο τους εργολάβο με αντάλλαγμα να φτιάξει ΣΥΡΙΖΑ Channel. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Έπρεπε να έρθουμε εμείς στη συνέχεια, με πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ξεμπλοκάρουμε το έργο, έτσι ώστε και αυτό πια να είναι ένα έργο το οποίο κατασκευάζεται και σε λιγότερο από 2 χρόνια να είναι έτοιμο και να παραδοθεί στους πολίτες. Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι αυτή η ιστορία αυτού του δρόμου συνοψίζει και με έναν έτσι ενδιαφέροντα και ενδεικτικό τρόπο την ιστορία όλης της προηγούμενης δεκαετίας. Μιας κυβέρνησης η οποία ήρθε στα πράγματα το 2012, είχα και εγώ την τιμή να αποτελώ μέλος, σε δύσκολες συνθήκες, κράτησε τη χώρα όρθια. Και σε αυτό εστίασε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στην διακυβέρνηση Σαμαρά, πλέκοντας το εγκόμιο του Μεσίνιου Πολιτικού από την Καλαμάτα. Κράτησε τη χώρα όρθια, έπεσε, για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή την έριξαν κάποιοι, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, όταν δεν ψήφισαν πρόεδρο της Δημοκρατίας το Δεκέμβριο του 2014, και να έρθουν στη συνέχεια στα πράγματα, να τάξουν τον ουρανό με τ' άστρα και να έχουμε όλη τη γνωστή ιστορία και την εξέλιξη, η οποία νομίζω ότι είναι επίκαιρη, διότι ξέρετε, κάποιοι προσπαθούν σήμερα να ξαναγράψουν την ιστορία. Και έρχονται και μας λένε, εμείς, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας βγάλαμε από τα μνημόνια. Ποια μνημόνια? Το 2014, η διαφορά την οποία χώριζε, ήμουν μέρος των διαπραγματεύσεων, ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί μιλάω, η διαφορά που χώριζε τότε την ελληνική κυβέρνηση με τους πιστωτές ήταν ελάχιστη. Και σίγουρα, εάν η κυβέρνηση δεν είχε πέσει και αν οι πιστωτές δείχνανε και μια λίγο καλύτερη διάθεση, θα μπορούσαμε να είχαμε κλείσει την περιβόητη πέμπτη αξιολόγηση και να προχωρήσουμε χωρίς σε καμία περίπτωση να χρειαστεί τρίτο μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο, το επώδυνο τρίτο μνημόνιο, που έκοψε μισθούς, τσάκισε τις συντάξεις, μας επέβαλε φόρους, ήταν αποκλειστικό δημιούργημα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και της καταστροφικής διαπραγμάτευσης, η οποία έγινε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Αισθάνομαι, αγαπητέ μου Αντώνη, την ανάγκη να τα πω αυτά τα πράγματα και παρουσία σου, διότι καθώς ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, είναι καλό να αποκαταστήσουμε λίγο εδώ πέρα την ιστορική αλήθεια. Όμως, άκρως χαρακτηριστικές ήταν και οι αναφορές και του πρώην Πρωθυπουργού, που έβαλε στο επίκεντρο τα έργα της Μεσσηνίας. Ο Αντώνης Σαμαράς οριοθέτησε τα όσα γίνονται στην περιοχή, που ουσιαστικά οδηγούν σε μία ημέρα και σε μία περίοδο με καλύτερες προοπτικές. Έχει βαφτίσει μέσα της βαθιά. Πήρε το σπόρο της μιας και καλλιέργησε την άλλη για να προχωρήσει. Έθρεψε εδώ και την ελευθερία και την ελπίδα. Αυτή είναι η Μεσσηνία, αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η άνθρωπή της. Άνθρωποι που μετρούν το χρόνο με τους χτύπους της καρδιάς. Και σας μιλάω για αυτά, γιατί πρέπει να ξέρουμε πού πατάμε, πού ριζώνουμε, για να ξέρουμε πού θα πάμε. Και αυτός εδώ ο τόπος δείχνει το δρόμο. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ σε ένα αεροδρόμιο που φέρνει το όνομα ενός μεγάλου Έλληνα και ευεργέτη της Μεσσηνίας, του αείμνηστου Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Γιατί ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Σήμερα η πατρίδα μας, η Μεσσηνία, είναι τουριστικός προορισμός, είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό, και αυτό αποδεικνύεται σύν της άλλης και από τον αριθμό των νέων επιχειρήσεων που
που έχουν εδώ ιδρυθεί την τελευταία πενταετία. Περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις έχουν αρχίσει δραστηριότητα στον νομό Μεσσηνίας. Οι επενδύσεις που εξελίσσονται και το ενδιαφέρον που υπάρχει για την περιοχή είναι πραγματικά συναρπαστικό και έχει παραγάγει έτσι τον πιο ψηλό πολλαπλασιαστή ανάπτυξης. Μιας και είμαστε στο αεροδρόμιο, να τονίσω πως κομβική σημασία είναι ότι στην Καλαμάτα ολοκληρώνονται με ταχύτατους ρυθμούς οι εργασίες για το Διεθνές Κέντρο Αεροπορικής Εκπαίδευσης και μέσα στο Μάιο φθάνουν στην 120 ΠΕΑ τα δύο καινούρια σύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη Mi-346 που σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας στην εκπαίδευση των οικάρων μας. Και τώρα για το δρόμο. Θυμηθείτε την περίοδο 12-14 προωθήθηκε πράγματι με ταχύς ρυθμούς η ορίμανση των μελετών του οδικού άξονα Καλαμάτας Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη. Στα πλαίσια αυτά ολοκληρώθηκαν σε ελάχιστο χρόνο οι απαιτούμενες προμελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι για το μεγαλύτερο μέρος του άξονα και συγκεκριμένα για τα τμήματα Ριζόμυλος Πύλος και Πύλος Μεθόνη, ενός δηλαδή συνολικού μήκους 33 χιλιόμετρων. Επίσης, εκείνη την περίοδο στην κυβέρνησή μας εκπονήθηκαν οι μελέτες και εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντολογικοί όροι για την κατασκευή της παράκαμψης πύλου, ενός πολύ σημαντικού έργου που έχω τη διαβεβαίωση, κύριε Υπουργέ, ότι θα προγραμματιστεί άμεσα και θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και Μεταφερών, ώστε να είναι ολοκληρωμένη τελείως η κατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλο Μεθόνη. Από τις κτηριακές υποδομές και μόνον τρέχουν 7,5 εκατομμύρια ευρώ σε παρεμβάσεις, Μεθόνη, Πύλο, Καλυθέα, Βέργα, Άμφια, Μεσίνη, μεγάλες παρεμβάσεις σε Καλαμάτα, το Πολυκλαδικό, με Λιγαλά, το εκεί γυμνάσιο. Φτιάχνουμε τα σχολιά μας για τα παιδιά μας και βάζουμε και άλλα μπροστά. Δημοπρατείται μέσα στο Μάιο το νέο ειρηνοδικείο στην Πύλο και σας λέω πως έρχεται μια ακόμα μεγάλη παρέμβαση με τη μελέτη για το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας. Αφήνουμε αυτά και πάμε να περάσουμε στα τρεις καθημερινότητας. Τα πάνωτα κύματα ακρίβειας προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων. Οι περισσότεροι κάνουν στροφή σε πιο ορθολογικές αγορές, ιδιωτική ετικέτα και χύμα προϊόντα και συχνή αλλαγή μάρκας για να μπορέσουν να ψωνίσουν, όπως λένε, μόνο τα απαραίτητα. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η πτώση του όγκου πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ και το 2023, που σύμφωνα με τα στοιχεία εταιριών ερευνών αγοράς φθάνει κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους το 1,7%. Την ίδια ώρα ο τζίρος αυξάνεται κατά 8,9%, με την αύξηση να είναι καθαρά πληθωριστική, αφού η άνοδος των τιμών ανατεμάχιο αγγίζει το 10%. Έχουν ακριβήνει όλα. Απαραίτητα πράγματα, καταρχήν. Αλλά τιμές έχουμε ανεβάσει, είναι... Πήγα χαρτί υγείας να πάρω και έφτασε 55, το κατώτερο. Με αμύωτη ένταση, ωστόσο, συνεχίζουν και οι καταναλωτές να ψωνίζουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αναπτύσσοντας νέες συμπεριφορές. Αλλάζουν συχνότερα μάρκα προϊόντος, αναζητούν προϊόντα με κοντινή ημερομηνία λήξεως, τα οποία πωλούνται συνήθως σε χαμηλότερη τιμή, και αγοράζουν χύμα προϊόντα και λιγότερο συσκευασμένα. Τα σούπερ μάρκετ έχουν δικές τους μάρκες που είναι εξίσου καλά. Τι, όλες τις προσφορές πάμε και παίρνουμε. Κοιτάω στα σούπερ μάρκετ τι με βολεύει, τι με συμφέρει, σε ποιο σούπερ μάρκετ να πάω. Θυμάμαι απ' έξω τιμές. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αναπτύσσονται με τριπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα επώνυμα. Το πρώτο τρίμηνο του 2023, ο ρυθμός ανάπτυξής τους ήταν στο 20,2% έναντι του 6,7% των επωνύμων και 8,9% του συνόλου της αγοράς. Ένα μέσο καλάθι με επώνυμα προϊόντα από τις 60 κυριότερες κατηγορίες ειδών σούπερ μάρκετ κοστίζει σήμερα 206 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο καλάθι με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κοστίζει λίγο πάνω από 138 ευρώ. Τιμές, βάζεις τιμές, δεν ξέρω τι κρέατα έχουν ανεβάσει, τιμές και τα λοιπά, πολλά πράγματα έχουν ανεβάσει. Που είμαστε δύο άτομα και παίρνουμε σύνταξη και πάλι με τις προσφορές ψαχουλεύουμε, γιατί δεν παίρνουμε αγροτική. Αν και οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξάνονται κατά 14,8 έναντι του 9,6 των επωνύμων, οι καταναλωτές τα προτιμούν όλο ένα και περισσότερο, καθώς εξακολουθούν να είναι φθηνότερα κατά περίπου 30%. Προσφορές, ναι, ξέρω τι θα πάρω, αλλά κοιτάω πότε έχει προσφορά για να το πάρω. Κάποιο κρέας, ας πούμε. Άμα τα βάλεις μέσα σε ένα τσουβάλι, όλα είναι αυξημένα.
Η έλλειψη φαρμάκων φαίνεται πως είναι ένα πρόβλημα που θα ταλαιπωρεί για καιρό φαρμακοποιούς και ασθενείς. Έπειτα από μια μακρά περίοδο υποχώρησης, οι έλλειψεις σε φαρμακευτικά επέστρεψαν, αν και σε μικρότερη κλίμακα. Πλέον τα σκευάσματα που δεν είναι διαθέσιμα ξεπερνούν τα 235, με τους πολίτες να οδηγούνται σε ένα σαφάρι. Νέα φάρμακα προστέθηκαν στον κατάλογο εκείνων που είναι σε μακροχρόνια έλλειψη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, με τη λίστα πλέον να περιλαμβάνει 235 σκευάσματα. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται σκευάσματα για τον σαχαρώδη διαβήτη, τις αναπνευστικές παθήσεις, τις θρομβώσεις, αντιβιωτικά, αντιυπερτασικά και άλλα σκευάσματα παρακεταμόλης. Οι έλλειψεις συνεχίζονται δυστυχώς και για μας αλλά και για τον κόσμο μας. Τα προβλήματα είναι μεγάλα, ειδικά για τα παιδάκια μας, τα οποία παιδάκια μπορεί να έχουμε, δεν έχουμε ούτε εισπνοές, ούτε αντιβιώσεις, ούτε σιρόπια αντισταμινικά. Η πανδημία, καθώς και η εκτόξευση του κόστους στις πρώτες ύλες, δημιούργησαν έναν συνδυασμό που πίεσε σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή φαρμάκων, την ίδια στιγμή που εδώ και πάνω από ένα έτος πραγματοποιούνται εξαγωγές, με αποτέλεσμα πάρα πολλά σκευάσματα να παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις. Έχουμε ακόμα μεγάλο πρόβλημα με τις ελλείψεις. Δεν έχει ομαλοποιηθεί ακόμα η κατάσταση από τις γιορτές, από τα Χριστούγεννα βασικά, τότε που ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα. Συνεχίζονται οι ελλείψεις στις αντιβιώσεις και οι παιδικές αλλά και για τους ενήλικες και στα αντιπυρητικά και στα αντιφλαβονώδη. Γενικά έχουμε σε μια πολύ μεγάλη γκάμα ελλείψη. Οι φαρμακοποιοί πάντως τονίζουν ότι οι ασθενείς έχουν συμφιλειωθεί με τις ελλείψεις των φαρμάκων, έχουν μάθει τουλάχιστον για τις πιο απλές παθήσεις να ζητούν για νόσημα. Δυστυχώς οι ελλείψεις συνεχίζονται, τα προβλήματα παραμένουν, ελπίζαμε ότι θα είχαν λυθεί, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάποια σημαντική βελτίωση, ειδικά στις αντιβιώσεις και σε παιδιατρικά σκευάσματα και σε ενηλίκων. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα. Οι ασθενείς δεν τα βρίσκουν, προβλήματα και σε εμάς και σε αυτούς. Έχω πάει, αλλά τον παραντόλ με λείπει, κάτι άλλα ζαντιάρι που λένε και κάτι άλλα φάρμακα που είναι. Δεν τα έχετε βρει δηλαδή? Όχι, δεν τα έχω βρει. Ναι, υπάρχει έλλειψη μόνο για το αντιτανικό, ήθελα να κάνω, πράγμα ότι δεν υπάρχει. Τι σας είπα φαρμακοποιός? Έχει, λέει, γενική έλλειψη, ψάχνει τώρα. Κάτι περισσότερο από αργή είναι η απονομή της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, με τον προβληματισμό να κυριαρχεί και για αυτό το θέμα. Χαρακτηριστικά ήταν τα όσα σημειώθηκαν από τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα από τον πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Η απονομή της δικαιοσύνης δεν αρκεί να είναι ορθή. Πρέπει να είναι και ταχεία, και στην Ελλάδα υπάρχει θέμα, όπως επισημάνθηκε στο πλαίσιο του σεμιναρίου νομικής βοήθειας που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Δημήτρη Βερβεσού, στην Καλαμάτα. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε είναι από την Eurostat, είναι αμήλικτα. Έχουμε ένα από τους μεγαλύτερους αριθμούς δικαστών ανακατοίκους στην 100.000 κατοίκους στην Ευρώπη. Δηλαδή έχουμε 36 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, όπως το Λουξεμβούργο, τη στιγμή που η Γαλλία έχει 11,2 και η Κύπρος 14,1. Γιατί λέμε ότι για την καθυστέρηση φταίνουν ότι είναι λίγοι δικαστές. Έχουμε λοιπόν την τρίτη θέση μετά από την Κροατία και την Σλοβενία, θυμάμαι καλά, στην Ευρώπη. Η τρίτη ψηλότερη στην Ευρώπη. Μου είπε η πρόεδρος ενός δικαστών ότι δεν πάει, λέει, με τους κατοίκους, αλλά πάει με τον αριθμό δικαζομένων υποθέσεων. Η χρόνια απονομής της δικαιοσύνης, με βάση και τα επίσημα στοιχεία, αν μη τι άλλο, προβληματίζουν. Είμαστε η δεύτερη μετά την Κύπρο χώρα σε αναλογία δικηγόρων ανά 100.000 κατοίκους. 395 σε σχέση με 50 που είναι η Σουηδία. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό δικηγόρων, πράγμα το οποίο δημιουργεί προβλήματα μετά στα δικά μας εσωτερικά ζητήματα. Το θεωρώ το μείζον πρόβλημα, την αναλογία δικηγόρων και τον υπερπληθωρισμό, που δεν καταφέραμε να τον λύσουμε και δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τον λύσουμε σε αυτή τη θητεία. Το δεύτερο θέμα είναι η χρόνια απονομή δικαιοσύνη. Πότε βγαίνουν αποφασίσματα τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας? Έχουμε 1.711 μέρες, τη στιγμή που η Αυστρία έχει 3.97, το Βέλγιο 505, η Πορτογαλία, που είναι μια νότια χώρα, 7.55, ενώ ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 455 μέρες. Είμαστε 1.711. 31/22 εκκρεμούσαν στα πρωτοδικεία της χώρας 326.890 υποθέσεις. Στα αερονοδικεία 178.497. Στα εφετεία 30.096 και στον Άριο Πάγο 2.604. Αν συγκρίνουμε με τα στοιχεία τα οποία είχαμε στις 31/12/21, τα νούμερα είναι όλα σχεδόν τα ίδια. Με βασικό στόχο την άμεση και έγκαιρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των φορέων για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του προγράμματος δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Μελητήριο Αρκαδίας.
Η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου αποτελεί μια προτεραιότητα, προκειμένου, όπως επισημάνθηκε, το σχέδιο που κινείται γρήγορα να πάρει σάρκα και οστά. Η παρουσίαση του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και της πορείας εφαρμογής του στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στο Επιμελητήριο Αρκαδίας. Τους δήμους οι οποίοι εμπλέκονται στη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, ο Δήμος Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Ιχαλίας και Γορτινίας. Και φιλοδοξούμε άμεσα, εφόσον ένα πρόγραμμα είναι το μοναδικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το πρώτο πρόγραμμα που εγκρίθηκε, είναι ένα πρόγραμμα 1,6 δις, είναι σημαντική η αρρωγή του στην Πελοπόννησο και θα φέρουμε την ανάπτυξη στην περιοχή. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για την περιοχή. Η δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου αποτελεί πλέον προτεραιότητα προκειμένου να επιταχυνθεί η προσέλκυση επενδυτών στη Μεγαλόπολη. Να πω και δημοσίως ότι το Επιμελητήριο Αρκαδίας έχει πληρώσει κάποια χρήματα παλαιότερα για μια μελέτη για τη Μεγαλόπολη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πλέον η μελέτη αυτή θα πάρει σάρκα και οστά και στην πράξη. Αλλά το κυριότερο είναι ότι εμείς στηρίζουμε και τα δύο σημεία που ακούγονται για να γίνει το επιχειρηματικό πάρκο. Μας ενδιαφέρει να γίνει γρήγορα. Στηρίζουμε και τα δύο. Όποιο ξεκινήσει πιο γρήγορα, εμείς θα είμαστε αρρωγοί των προσπαθειών. Οι στόχοι είναι καταρχήν να επισπευθούν οι διαδικασίες και άμεσα να έχουμε το ειδικό χωροταξικό σχέδιο. Αυτό δηλαδή που θα καθορίζει χρήσης γης και θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τα επιχειρηματικά πάρκα που έχουμε προγραμματίσει στη Μεγαλόπολη. Και αμέσως μετά να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, έτσι ώστε η Μεγαλόπολη να μην αντιμετωπίσει σοκ εργαζομένων και ανεργίας. Καθημερινά αναδεικνύεται μέσα από περιστατικά που συμβαίνουν γύρω μας η τεράστια αξία της ορθής εκπαίδευσης πρώτης βοήθειας. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επί δεκαετίες με τους καλύτερους εκπαιδευτές παρέχει υψηλού επίπεδου διαδραστικές εκπαιδεύσεις παροχής πρώτων βοηθειών, υλοποιώντας συγκεκριμένα προγράμματα όπως είναι η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση που μπορεί να σώσει μια ζωή ή να αποτρέψει οτιδήποτε άλλο. Πρώτες βοήθειες με τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα. Δηλαδή, ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση, παίρνετε πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς του Ερυθρού Σταυρού. Για να πάρετε όμως αυτή την πιστοποίηση, πρέπει να είστε παρούσα σε όλα τα μαθήματα και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να κάνετε και πρακτική άσκηση στα σενάρια, γιατί είναι βιωματικό το μάθημα, στα σενάρια που αναφέρονται. Τι θα παρακολουθήσει κάποιος στο 16-ωρο πρόγραμμα? Θα ξεκινήσουμε πάντα με τις βασικές αρχές παροχής πρώτων βοηθειών. Θα μιλήσουμε για τραύματα, αιμορραγίες, κατάγματα, ειδικές περιπτώσεις καταγμάτων και θα γίνει αναφορά για κατάγματα κρανίου και σπονδυλικής στήλης. Θα μιλήσουμε για λιποθυμικές καταστάσεις, ηλεκτροπληξία, επιληψία και θα ολοκληρώσουμε καρδιακά προβλήματα και θα ολοκληρώσουμε με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια πρώτων βοηθειών προκειμένου να μπορούν ανά πάσα στιγμή να προστατεύσουν μια ανθρώπινη ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτό που μπορεί να κάνει όποιος πολίτης επιθυμεί είναι να καλέσει στο 2721-087-737, να δηλώσει το όνομά του και πότε επιθυμεί να παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, γιατί εκτός από τις 16 ώρες έχουμε και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών. Οπότε λοιπόν μπαίνει σε σειρά προτεραιότητας και στη συνέχεια τον καλούμε και κλείνει η ομαδούλα μας και ξεκινάει η εκπαίδευση. Πάμε σε νέα από τον κόσμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διατήρησε προς το παρόν ελεύθερη την πρόσβαση σε χάπια άμβλωσης. Ανακουφισμένοι αλλά και επιφυλακτικοί εμφανίζονται υπέρμαχοι του δικαιώματος στην άμβλωση. Προβληματίζουν από την άλλη τα στοιχεία που έρχονται στο φως με αφορμή την ημέρα της γης. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η περασμένη οκταετία ήταν η πιο θερμή από ποτέ. Νέες προειδοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή φέρνει η τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού που δημοσιοποιήθηκε την παραμονή της Παγκόσμιας ημέρας της Γης. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία το 2022 ήταν 1,15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Τα τελευταία 8 χρόνια ήταν τα 8 θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ. Οι σημερινές πολιτικές θα κάνουν τον κόσμο μας 2,8 βαθμούς θερμότερο μέχρι το τέλος του αιώνα. Και αυτό είναι μια θανατική καταδίκη. Χρειαζόμαστε μια παγκόσμια επιτάχυνση μέσω της συνεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπερβούμε τις διαφωνίες, τις διαφορές και τις εντάσεις. Οι γεωπολιτικές διαιρέσεις δεν πρέπει να τορπιλήσουν τον παγκόσμιο αγώνα για 1,5 βαθμό.
Ο Αντώνιο Γκουτέρες κάλεσε τις ανεπτυγμένες χώρες να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις για μηδενικούς ρήπους έως το 2040 και τις αναδυόμενες χώρες έως το 2050. Το 2022 ο πλανήτης επλήγει από αρκετά κύματα καύσωνα κυρίως στην Ευρώπη. Η οκταετία που πέρασε ήταν η πιο θερμή στη σύγχρονη ιστορία, ενώ οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα, χτύπησαν κόκκινο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, την περασμένη χρονιά οι πάγοι έλειωσαν με δραματικούς ρυθμούς. Πλέον, οποιαδήποτε προσπάθεια για τη διατήρησή τους θεωρείται χαμένη υπόθεση. Δυστυχώς έχουμε ήδη χάσει. Οι πάγοι λιώνουν. Εξαιτίας των υψηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η άνοδος στάθμης της θάλασσας θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα. Όπως και το λιώσιμο των πάγων. Στο Λονδίνο, ακτιβιστές για το κλίμα ξεκίνησαν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να ξεσηκώσουν τους πολίτες και να διαδηλώσουν όλοι μαζί έξω από το κοινοβούλιο. Εν όψη της 53ης ημέρας της Γης, αυτό το Σάββατο πολλοί ηγέτες κρατών έστειλαν μήνυμα προς την ανθρωπότητα να επενδύσει στο περιβάλλον. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών διατήρησε προς το παρόν ελεύθερη την πρόσβαση σε ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο χάπι άμβλωσης, αν και η δικαστική μάχη προμηνύεται μακρά. Κατώτερα δικαστήρια όπως εκείνα του Τέξας, της Λουιζιάννα και του Μισισίπη είχαν εγκρίνει περιορισμούς στην πρόσβαση της Μιφεπριστόνης, ενώ δικαστής στο Τέξας είχε απαγορεύσει εντελώς την πρόσβαση στο χάπι. Η δικαστική μάχη συνεχίζεται με εφετείο της Νέας Ορλεάνης να αναμένεται να εξετάσει εκ νέου την υπόθεση στις 17 Μαΐου. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε να συνεχίσει να πολεμάει εναντίον των πολιτικών επιθέσεων στην υγεία των γυναικών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την Καλαμάτα για μία ακόμη φορά επέλεξε ο ομοσπονδιακός προπονητής επί κοντό Μανώλης Καραγιάννης, προετοιμάζοντας τους αθλητές της εθνικής ομάδας εν ώψη των μεγάλων αγωνιστικών ραντεβού της χρονιάς, αλλά και του δεύτερου Street Paul Volt στην κεντρική πλατεία της πόλης τον Μάιο. Το ευνοϊκό κλίμα, οι υποδομές που συνεχώς βελτιώνονται και η εξαιρετική φιλοξενία οδηγούν όλο και περισσότερους πρωταθλητές του κλασικού αθλητισμού στην περιοχή της Καλαμάτας. Για μια ακόμη χρονιά, την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα επέλεξε για την προετοιμασία των αθλητών του ο ομοσπονδιακός προπονητής επί κοντό Μανώλης Καραγιάννης, τους οποίους μάλιστα θα ρίξει σε λίγο καιρό στη μάχη του δεύτερου Street Paul Volt που διοργανώνει ο Ακρίτας. Είναι η δεύτερη χρονιά που έρχομαι εγώ για προετοιμασία μαζί με τους αθλητές μου. Έχω την Ελένη την Πόλακ, που διεκδικεί την δεύτερη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φέτος το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Έχω τον Πέτρο τον Χατζίου, που διεκδικεί και αυτός μια θέση στην Εθνική Ομάδα στο Πανευρωπαϊκό Κύπελλο Ομάδων, και αν πάνε όλα καλά μπορεί να διεκδικήσει και ανώτερη θέση. Και μαζί μας φέτος γυμνάζονται και από το Ισραήλ πρωταθλήτρια και η πρωταθλήτρια της Τουρκίας από φέτος. Και επιλέξαμε εδώ γιατί και πέρσι είχαμε έρθει και είχε πάει καλά η προετοιμασία. Σύν ότι κάνουμε μαζί με τον Πέτρο Παπαδόπουλο, κάνουμε το Paul Volt Street, είναι δεύτερη χρονιά. Φέτος θα αναβαθμιστεί, θα φέρουμε και ξένους αθλητές και σιγά σιγά ελπίζουμε να γίνει διεθνής αγώνας και να είναι διεθνής, αλλά να γίνει ανώτερος, να πάει σε υψηλότερη κατηγορία και να έρθουν ακόμα πιο μεγάλα ονόματα. Για τις εντυπώσεις τους από την προετοιμασία που πραγματοποιούν αυτό το διάστημα στην πόλη της Καλαμάτας μίλησαν στην κάμερα του Best οι πρωταθλητές του, Μανώλη Καραγιάννη. Δεύτερη φορά, έχω έρθει και πιο παλιά, μου άρεσε. Μετά έτυχε να έρθουμε πέρσι προετοιμασία. Φανταστικά, πήγε πολύ καλά και φέτος από ό,τι βλέπουμε πάει ξανά το ίδιο πολύ καλά. Ήταν γουρλίδικη η παρουσία σου? Ναι. Ναι, και με συνδυασμό το Street Paul Volt, Καλαμάτα στην πλατεία που έγινε πέρσι. Η προετοιμασία ήταν καλύτερα, ξέρω εγώ. Και φέτος το ίδιο που θα έχουμε, που θα έχουμε αγώνα 12 του μηνός, 12 Μαΐου, ναι, πάει καλά, ας πούμε. Έχει πολύ καλό καιρό, η αλήθεια είναι. Έχει ευνοϊκές συνθήκες για μας, ειδικά για το πικοντό, γιατί ο αέρας είναι ευνοϊκός, οπότε έχουμε έχουμε πιο εύκολη διάρκεια στα άλματα. Είναι λίγο πιο ξεκούραστα, μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά άλματα. Οπότε σίγουρα είναι πολύ καλές συνθήκες, είχαμε έρθει και πέρσι. Και επίσης σίγουρα θα με βοηθήσει και πάρα πολύ για τους αγώνες του ανοιχτού, λόγω του αέρα, το ότι θα είμαι πιο προετοιμασμένη για όλες τις συνθήκες. Στο γκρουπ του Μανώλη Καραγιάννη και η πρωταθλήτρια του Ισραήλ, Ναάμα Μπερνστάιν. The climate is very nice. It's a bit windy from time to time.
Το κλίμα είναι πολύ καλό. Θυμίζει εκείνο του Ισραήλ. Και παρότι κατά διαστήματα ο αέρας μας παιδεύει, τα καταφέρνουμε μια χαρά. Υψηλοί και οι στόχοι που έχουν τεθεί για τη σεζόν που έρχεται. Ο πρώτος στόχος σίγουρα είναι το παγκόσμιο, το όριο του παγκόσμιου. Έχω στο πίσω μέρος και τις Ολυμπιάδες του χρόνου. Εντάξει, ο βασικός στόχος είναι αυτός, το να πιάσουμε τα όρια, να πάμε στους μεγάλους αγώνες, να είμαστε εκεί, να κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε τους αγώνες μας. Σίγουρα το Καλαμάτα, μετά είναι το Πανελλήνιο και μετά κάποιο αγώνα σίγουρα που θα κυνηγήσω στο εξωτερικό με την εθνική ομάδα. Τι ρεκόρ έχουμε και τι χτυπώ. 5.55 και σίγουρα όλοι, σίγουρα και εγώ, να βελτιώσω την ατομική μου επίδοση. Έχω υψηλούς στόχους και τη φετινή χρονιά, δηλώνει η οκτάκης πρωταθλήτρια από το Ισραήλ που επιθυμεί να συμμετέχει στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Το προσωπικό μου ρεκόρ είναι στα 4.35 και αποτελεί κορυφαία επίδοση στη χώρα μου. Θέλω να το ξεπεράσω. Καθώς οι επιλογές στην πρωτεύουσα μειώνονται αισθητά με το επικείμενο κλείσιμο των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά, ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο οποίος γνωρίζει όσο λίγοι το άλμα επί κοντό, εκτιμά ότι η Καλαμάτα μπορεί να αποτελέσει προπονητικό κέντρο. Βγαίνουμε στο εξωτερικό και εντάξει, στεναχωριόμαστε γιατί έχουν απίστευτες υποδομές και γι' αυτό γίνεται και δουλειά. Εδώ δεν ξέρω ότι έχει πάει ένα ακριβώς λάθος και δεν έχουμε αυτό που δικαιούμαστε, γιατί και το Σύνταγμα λέει ότι χρειάζονται υποδομές και για το λαό φυσικά και για τον πρωταθλητισμό, όλα αυτά έπρεπε να έχουν γίνει. Έχουμε μείνει πίσω. Ελπίζω να αλλάξω τα πράγματα. Τι χρειάζονταν η Καλαμάτα για να γίνει όμως ένα ιδανικό προπονητικό κέντρο? Θέλει ένα γυμναστήριο κλειστό. Ένα γυμναστήριο κλειστό, να μπορεί να κάνεις. Έχει ένα μικρό γυμναστήριο, αλλά είναι χαμηλό. Θα πρέπει να είναι πιο ψηλό, να μπορεί να κάνεις επικοντό, να μπορεί να κάνεις ύψος, να μπορεί να κάνεις τα άλματα τουλάχιστον, τα σπριντ, να έχει ένα καλό γυμναστήριο με βάρη και όλα αυτά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και μπορεί να έρχονται και ξένοι αθλητές να κάνουν. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις. Όσα απολαμβάνεις. Όσα μοιράζεσαι. Όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργη της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή συνέχεια.